Πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ηλία Πατίδη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Πειραιά. Κύριε Πατίδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Κλάδη. Η υποχρέωσή μας. Μαζί με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παρασκευά είμαστε εδώ. Τα χαιρετήματά μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι γίνεται με αυτό το θέμα τώρα. Πότε ξεκίνησε η ιστορία, πότε το πήραμε είδηση και... Κοιτάξτε, σε εμάς άρχισε να φτάνει το σκοπιμότα αυτή η μεθόδευση λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, εννοώ την ΕΛΜΕ και τους συναδέλφους του σχολείου. Τώρα αν η διοίκηση το μεθόδευε νωρίτερα είναι πολύ πιθανό, αλλά εμείς δεν το γνωρίζαμε. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στο συγκεκριμένο σχολείο η πλειοψηφία των συναδέλφων έχει αρνητική γνώμη για αυτό που πάει να γίνει και δεν ρωτήθηκαν καν, δηλαδή δεν έγινε καν συνεδρίαση λόγω δασκόντων, ώστε να πούνε έστω τη γνώμη τους για το ζήτημα αυτό. Τελικά από κανένα δεν υπάρχει η γνώμη. Ναι, δηλαδή στην ουσία είναι μια πρόταση που έχει γίνει από τη Διεύθυνση της Θεροβάσμασης Εκπαίδευσης Πειραιά, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και υπογράφηκε υπουργική απόφαση. Ναι, ούτε εκπαιδευτική του σχολείου. Συγγνώμη, γιατί η δευτεροβάθμια έκανε την πρόταση στην Υπουργό. Ναι, η δευτεροβάθμια έκανε την πρόταση. Τώρα, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, φαίνεται ότι υπήρχαν πιέσεις από διάφορες πλευρές, προκειμένου ας πούμε, να βρεθεί κάποιο πειραματικό γυμνάσιο στον Πειραιά για να μπορούν να συνεχίζουν οι απόφοιτοι των ράλων πειραματικών γυμνασίων. Σαφώς υπήρχαν πιέσεις και είχαν ζητηθεί, και από την κυρία Δόμνα είχαν ζητηθεί προεκλογικά, τη Μιχαηλίδου εννοώ, είχε ζητηθεί να γίνει πειραματικό το πρώτο. Από τους γονείς των μαθητών των Οραλίων, οι οποίοι μάλιστα τις έχουν στείλει και ευχαριστήρια επιστολή για αυτό που έκανε. Το είπατε, τα είπατε εσείς όλα. Εγώ ήθελα να είμαι προσεκτικός, τα είπατε όλα. Όχι, αλλά λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέτε. Αυτή είναι. Και στο όνομα της, πώς θα το πω, να ικανοποιήσουμε ένα αίτημα που. Εντάξει, ένα ρουσφέτη, για να κάνουμε ένα ρουσφέτη. Να το πω έτσι. Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Εγώ, σαν γονιός, να καταλάβω ότι οι άνθρωποι θέλουν το καλό της συμμόρφωσης των παιδιών τους, αν και έχω μεγάλη συζήτηση για τα περιβόητα πειραματικά, αλλά δεν είναι της ώρας. Πρέπει να ξεσπιτώσουμε 90 παιδιά από το σχολείο της γειτονιάς τους, να τα στείλουμε όπου να είναι, να τα στηβάξουμε σε όλα τα υπόλοιπα γυμνάσια, 26-27 τμήματα. Θα σας το λέω με μαθηματική ακρίβεια, σε λύγο καιρό θα τεθεί θέμα να γίνει και το πρώτο λύκειο πειραματικό. Όπως μας απάντησε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας επίσημα, ότι αν τώρα το πρώτο λύκειο Πειραιά ήταν πειραματικό, δεν θα είχαμε που να γράψουμε τα παιδιά του λυκείου. Δεν υπάρχει γενικό λύκειο στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα. Είναι το 13ο λύκειο Πειραιά απέναντι από τον Νίκο του Νάθου, η γνωστή πολυκατοικία του Μπαχλιτζανάκη που δεν έπρεπε καν να είναι σχολείο. Σωστό. Και το λύκειο Καλλίπολης, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή 422 μαθητές και 18 τμήματα γενικής παιδείας. Έχουν κάνει αίθουσα διδασκαλίας την αίθουσα εκδηλώσεων. Μάλιστα. Και φανταστείτε τώρα να μην υπήρχε και το πρώτο λύκειο Πειραιά. Πού θα γράφονταν αυτά τα παιδιά. Και δεν μιλάμε για 90, και εμείς έπρεπε μάλλον σαν ΕΛΜΕ να το βάλουμε καλύτερα. 90 είναι του χρόνου. Είναι άλλα 90 του παραχρόνου, άλλα 90 του παραχρόνου, τα οποία δεν θα μπορούν να γραφτούν στο σχολικό συγκρότημα της Αφεντούλη. Τα επόμενα 3 χρόνια, ναι. Βέβαια. Για σκεφτείτε τι θα γίνει στα υπόλοιπα γυμνάσια και μετέπειτα στα λύκεια, αν κάθε χρόνο προστίθενται 90 παιδιά που δεν θα έπρεπε να πάνε εκεί και τα πάνε αναγκαστικά γιατί δεν έχουν άλλο γυμνάσιο. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα στο κέντρο του Πειραιά, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, να έχουμε δύο πρότυπα. Και μελλοντικά ένα πειραματικό, τα οποία δεν θα μπορούν να γράψουν παιδιά της γειτονιάς. Αυτό το πράγμα ξεπερνάει και τα όρια της κοινής λογικής πια, έτσι. Κύριε Πατίδη, στο λεκανοπαίδιο τα πειραματικά έχετε μια εικόνα πόσα περίπου είναι? Όχι, πρέπει να το δω, να σας πω τώρα με ποια είναι τα προετοιμάσια. Ναι, όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Προς Θεού, δεν το έχω μπροστά μου. Αν το ήξερα, θα το. Και πέστε μας και μια κουβέντα για αυτή και τη σκοπιμότητα των πειραματικών, γιατί δεν τα ξέρουμε κι εμείς όλα. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να πω πάλι και ότι αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι η ίδρυση ενός πειραματικού σχολείου, γυμνασίου. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει αν βρίσκανε ένα καινούριο σχολείο, οικόπεδο, το χτίζανε, το φτιάχνανε και λέγανε παιδιά θα ιδρύσουμε ένα πειραματικό μια γυμνάσιο. Μια καινούρια μονάδα την αρχή. Μια καινούρια μονάδα. Εμείς βέβαια σαν ΕΛΜΕ έχουμε τη γνώμη μας, θεωρούμε ότι άλλες έπρεπε να είναι προτεραιότητες. Π.χ. τα γενικά λύκεια που σας είπα, τα ειδικά σχολεία είναι υπερκορισμένα στον Πειραιά. Πήγανε πέρσι να στείλουν ένα παιδί από το ειδικό σχολείο Κερατσινού Δραπετσόνα σαν Ολιώσα. 13 παιδιά, με συγχωρείτε. 13, δεν είχαν χώρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή θα ήταν μια συζήτηση. Τώρα η συζήτηση δεν είναι αυτή η ίδρυση πειραματικού. Η συζήτηση είναι η κατάργηση ενός σχολείου. Γιατί δεν ιδρύσανε σχολείο. Στην ουσία πήρα ένα σχολείο που υπάρχει ήδη και λένε δεν θα πάψει να έχει σχολείο της γειτονιάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γενικότερη συζήτηση για τα πειραματικά γυμνάσια και σχολεία, νομίζω ότι και αυτό το παράδειγμα, το πώς μεθοδεύεται και το τι τελικά εξυπηρετεί, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για αυτή την περιβόητη συζήτηση περί αριστείας, προτύπων και πειραματικών σχολείων.
Εμείς έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις. Καταλαβαίνουμε ότι πειραματισμός έχει ένα νόημα όταν σε τακτά χρονικά διαστήματα επιλέγω διαφορετικά σχολεία με τυχαίο δείγμα, γίνονται για κάποια χρόνια για να δοκιμάσω σε τυχαίο δείγμα που είναι ανταποκρίνονται σύνδεση κοινωνίας, καινούριες μέθοδες, μέθοδοι διδασκαλίας, παιδαγωγικές και όλα αυτά. Τώρα στην ουσία όπως φτιάχνουν και τα πειραματικά λειτουργούν σαν κέντρα αριστείας, σαν πρότυπα. Αυτό είναι, αυτό βλέπουμε εμείς ότι γίνεται. Η μόνη διαφορά με τα πρότυπα σχολεία είναι ότι στα πρότυπα μπαίνεις με εξετάσεις, ενώ στα πειραματικά πράγματι μπαίνεις με κλήρωση. Αλλά βλέπετε ότι και το δείγμα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή μπαίνουμε με κλήρωση στο πειραματικό δημοτικό της Γαλλίου, μετά μέχρι και το λύκειο θα είναι οι ίδιοι που θα συνεχίζουν. Να το πω έτσι, μέχρι να τελειώσω. Τι σοϊ πειραματισμός είναι αυτός. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εμείς δεν έχουμε θετική από αυτή την ιστορία. Εμείς δεν είμαστε εκπαιδευτικοί για να είμαστε κάποια παιδιά. Εμείς θέλουμε να είμαστε εκπαιδευτικοί σε όλα τα παιδιά. Και αυτούς που ονομάσουμε καλούς μαθητές και αυτούς που ονομάσουμε πιο μέτριους μαθητές. Και όχι να λειτουργούμε σε ένα συγκεκριμένο φιλτραρισμένο δείγμα μαθητών και αυτό να το ονομάζουμε, ας πούμε, πειραματισμό. Δεν είναι κανένας πειραματισμός αυτό. Εδώ είναι επιλέγω καλούς μαθητές και πώς το λένε, αυτό το σχολείο είναι κάτι άλλο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό γίνεται τελικά. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια συζήτηση. Εγώ καταλαβαίνω σαν γονιός ότι... Συγγνώμη, κύριε Πατήρη, σε αντίστοιχα τέτοια σχολεία τα πειραματικά, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει κάποια άλλη αξιολόγηση, κάτι διαφορετικό? Ναι, βέβαια υπάρχει και δεν υπάρχει οργανική θέση. Στα πειραματικά και πρότυπα σχολεία δεν υπάρχει μόνιμη σταθερή εργασία, είναι υποδιωγμόνο. Είσαι συνεχώς υπό αξιολόγηση, δεν υπάρχει οργανικότητα, καταργούνται οι οργανικές θέσεις. Και βέβαια είναι και ένας λόγος που αντιδρούμε και για το εργασιακό ζήτημα, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς θέλουμε μόνιμη δουλειά να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Όχι να χάνουμε και να χάνονται και αυτοί που είχαν. Δηλαδή, κάποιος συνάδελφός σας που είναι σε ένα πειραματικό κάθε χρόνο αξιολογείται και είναι άγνωστο? Όχι κάθε χρόνο, έχει θητεία. Ναι. Υπάρχει θητεία. Τώρα οι συνάδελφοι του πρώτου γυμνασίου, λέει ο νόμος, ότι αν θέλουν μπορούν να κάτσουν για 2 χρόνια χωρίς οργανική θέση μέχρι να επιμορφωθούν και όλα αυτά και μετά τη διετία θα αξιολογηθούν και θα συγκριθούν με συναδέλφους από όλη την περιφέρεια Αττικής που θα επιθυμήσουν να κάνουν έτσι για το πειραματικό. Δεν υπάρχει σταθερή εργασία, δεν υπάρχει μόνιμη δουλειά, δεν υπάρχει οργανική θέση, καταργούνται οι οργανικές θέσεις. Και μπορώ να σας πω και ένα ζήτημα που προξενεί άλλα προβλήματα, το οποίο έχει περάσει τα ψηλά γιατί δεν αφορούν και τον κόσμο τόσο αυτά τα ζητήματα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ακούστε, αυτοί οι εκπαιδευτικοί, των πρότυπων και πειραματικών, παίρνουν κατά προτεραιότητα οργανικές θέσεις στα γύρω σχολεία, αν επιθυμούν. Τι έχει συμβεί τώρα, Λύκειο Καλλίπολης. 4 φιλόλογοι που είναι στα πρότυπα έχουν οργανική θέση στο Λύκειο Καλλίπολης. Φαίνεται το σχολείο κάθε Σεπτέμβρη, μου λέει ο διευθυντής σχολείου, ξεκινάει, λέει, δεν λείπει κανένας. Έχω, λέει, οργανικές εδώ τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εκεί. Και φτάνει Δεκέμβρης για να καλυφθούν οι αναπληρωτές στα κενά. Δηλαδή άλλη παρενέργεια, πώς να το πω. Πάνε, παίρνουν οι άνθρωποι, γιατί κάπου πρέπει να έχουν οργανική θέση, σε άλλα σχολεία, προηγούνται κατά προτεραιότητα, αυτό το κάνω για να χρυσώσω το χάπι της απώλειας οργανικής θέσης. Φαίνονται τα σχολεία τα γύρω ότι έχουν οργανικές θέσεις, είναι γεμάτα. Δεν ζητούν αναπληρωτές, δεν μπορούν να πάρουν μετάθεση, δεν μπορούν να δώσουν οργανικές, τίποτα. Και ξαφνικά ξεκινάει ο Σεπτέμβρης και δεν έχουν καθηγητές. Γιατί όλοι είναι στα πρότυπα πειραματικά. Αυτό μου το έλεγε ο διευθυντής του Λυκείου Καλλίπολης. Ναι, ναι, και αντίστοιχα θα συμβαίνει πιθανόν και σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε Πατηρή, όσον αφορά το κέντρο του Πειραιά ή τα όρια του Δήμου Πειραιά δηλαδή, στη φετινή χρονιά και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν κενά? Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τα κενά. Εντάξει, βέβαια έχουν περιοριστεί σε σχέση με αυτό που ζήσαμε μέχρι το Δεκέμβρη. Ναι. Αλλά ακόμα υπάρχουν κενά και πρόσφατα σε πολύ κεντρικό σχολείο του κέντρου του Πειραιά, στη Ράλιο θα το πω δηλαδή, δεν είναι ντροπή, ζήτησαν από συνάδελφο να αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα, το ορολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή να μην μπαίνει 2 ώρες στο τμήμα που πρέπει να κάνει το μάθημα, να μπαίνει 1, για να μπορεί να πηγαίνει και 1 ώρα σε ένα άλλο τμήμα που από την αρχή της χρονιάς δεν έχει κάνει καθόλου το μάθημα. Από την αρχή της χρονιάς. Μάθημα και είναι και στο Ράλιο, έτσι, στη Ράλιο. Δεν είναι δηλαδή κανένα σχολείο τρέχα γύρευε. Στη Ράλιο. Μάλιστα. Στην Ίδρα αυτή τη στιγμή στο Λύκειο, για να καλυφθεί και ενώ μαθηματικό που προέκυψε από άδεια κοίησης συναδέλφου, έχουν πάρει το διευθυντή του γυμνασίου να κάνει 6 ώρες στο Λύκειο το πανελλαδικό εξεταζόμενο και 2 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για 1 μέρα τη βδομάδα φεύγουν από το Γαλατά και τα Μέθανα, ευτυχώς τους καλύπτουν τα έξοδα, και πάνε στο Λύκειο της Ίδρας. Εκπαιδευτικοί που καλύπτουν το κενό
πώς θα λένε, σε άλλο πάλι λύκειο στο Κερατσίνι, πάλι το ίδιο με την αναμόρφωση του προγράμματος. Πιέζουν τον συνάδελφο, μην κάνεις 2 ώρες το μάθημα, κάτω από 1 ώρα, για να μπεις και στα άλλα, γιατί δεν έχουν κάνει θρησκευτικά ούτε 1 ώρα από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε ακόμα κενά. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα κενά, πραγματικά. Καλά, αν πείτε κάθε χρόνο γίνεται αυτό, αλλά σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε, είναι πιο ισορροπημένο ή... Όχι, χωρίς καμία διάθεση αντιπολιτευτική, πώς θα το πω, με όλη την ετοιμότητα που μας διακρίνει, αυτό το χάλι που έγινε φέτος με τα κενά δεν έχει προηγούμενο. Α, μάλιστα. Φέτος δηλαδή οξύνθηκε αυτό. Οξύνθηκε, κύριε Κλάδη, κύριε Πασίρα, σε απόλυτο βαθμό. Η πρώτη φάση φάνηκε από την αρχή, από το καλημέρα, η πρώτη φάση αναπληρωτών που πήρε το ΙΠΑΕΤ στον Πειραιά ήταν 135, αν θυμάμαι καλά, γιατί έκανε κάποιοι μήνες, 135 καθηγητές γενικής εκπαίδευσης λιγότεροι. Υπήρχε κατά τη μια αύξηση στις ειδικής αγωγής, προφανώς γιατί εκεί είναι κονδύλια ΕΣΠΑ, δεν ξέρω γιατί. Σε ό,τι αφορά τις γενικής εκπαίδευσης καθηγητές, ήταν 135 λιγότεροι αναπληρωτές. Στην πρώτη φάση μόνο, φάνηκε με το καλημέρα. Φτάσαμε Δεκέμβρη, αν δείτε μόνο τις ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ, τις παρεμβάσεις και στην Υφυπουργό τότε Παιδείας, στην κυρία Μιχαηλίδου και τις ερωτήσεις στη Βουλή που έχουν γίνει, η κατάσταση ήταν εκρηκτική. Δεν ξαναγίνει αυτό με τα κενά στον Πειραιά. Εγώ έχω πολλά χρόνια δηλαδή να δω. Συνήθως τα κενά ήταν τεράστια, αλλά κάνανε μαζικές προσλήψεις στην πρώτη φάση και κάπως το περιόριζαν πρώτη-δεύτερη φάση. Κάπως το πιθάσευαν, ας πούμε, να το πω έτσι. Φέτος που φαίνεται δεν είναι προεκλογική περίοδο, δεν ήταν προεκλογική χρονιά. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι έγινε. Άραστε. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, και χωρίς καμία υπερβολή, μόνο να σας παραπέμψω από το site μας τις ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ για αυτό το θέμα. Μα φαίνονται εξάλλου από τα στοιχεία που υπάρχουν. Όχι, είναι αναρτημένα όλα με επίσημα από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Θεροβάσμιας. Τι ισχύει πέρυσι και τι ισχύει φέτος. Η κατάσταση ήταν απερίγραπτη. Και ακόμα έχουμε κενά. Λοιπόν, κύριε Πατρίδη, για να παρέσουμε λίγο στο πρώτο θέμα και να κλείσουμε. Εσείς τώρα υπάρχει μια απόφαση και απόφαση της πρώτης δημοτικής κοινότητας. Υπάρχει συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη δικιά σας την πλευρά, εσείς τις επόμενες μέρες τι άλλο θα κάνετε? Κοιτάξτε, καταρχήν δίνουμε ένα ραντεβού 4 ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Μάλιστα. Και εμείς χαιρετίζουμε την απόφαση Α Δημοτικής Κοινότητας. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, μόλις το έλαβα, υπόμνημα διαμαρτυρίας που συνυπογράφουν 13 σύλλογοι γονέων. Δεν ξαναγίνει αυτό στον Πειραιά. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. 13 σύλλογοι γονέων. Μάλιστα. Δημοτικών και γυμνασίων του κέντρου του Πειραιά. Το έχω, είναι στη διάθεση του καναλιού 1. Υπόμνημα διαμαρτυρίας, κοινό. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής έβγαλε ανακοίνωση. Τώρα, τα επόμενα βήματά μας θα συζητήσουμε μαζί με τους γονιούς. Ήδη έχουμε κάνει μια πολύ πετυχημένη κινητοποίηση στη ΔΥΔΕ, 8.30 το πρωί, 9. Έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς είπαμε ότι αν δεν το πάρουν πίσω, θα κλιμακώσουμε, αποκτηνούμε τους γονιούς με κάθε τρόπο. Θα είναι διαμαρτυρία απογευματινή, θα είναι στον Υπουργό. Αυτό θα το δούμε και σε συζήτηση με τους γονιούς, γιατί και τα ωράρια είναι δύσκολα. Ναι. Να βρούμε, ας πούμε, μια κοινή. Αλλά μες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τη Δευτέρα και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να πει ότι τι πάτε να κάνετε εδώ πέρα. Θα περιμένουμε να δούμε πραγματικά με ενδιαφέρον το τι θα αποφασίσει και ποια θα είναι και στάση. Και πρέπει ο κύριος Υπουργός αυτό να το μαζέψει. Είναι έγκλημα σε βάρος μόρφωσης των παιδιών. Πρέπει να το μαζέψει εδώ και τώρα, όπως έκανε στα Χανιά. Ίδια περίπτωση. Τελικά, στον Υπουργό έχει φτάσει αυτό το θέμα? Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια απάντηση? Κοιτάξτε, μάθαμε από πληροφορίες, δεν έχουμε δει κάποιο χαρτί, ότι υπήρξε ερώτηση προς τον Πειραιά, προς την διεύθυνση δηλαδή, ότι πού θα πάνε αυτά τα παιδιά, τι γίνεται. Υπήρξε από ό,τι μάθαμε μια όχληση, ας πούμε, ότι τι συμβαίνει ακριβώς. Ναι. Μας είπε ο κ. Πεφάνης νωρίτερα ότι καταρχήν μίλησε με τη δευτεροβάθμια, έτσι. Δευτεροβάθμια πήγαμε όλοι, συναντήσαμε το διευθυντή μας, είπε ότι με βάση τα υπομνήματα και τις αυτό θα επανεξετάσει τη στάση του και την εισήγησή του σε αυτό το ζήτημα, το οποίο, όπως μας είπε, βέβαια επιδέχεται πολλών σχολείων η απάντησή του, αλλά εγώ δεν απλά την παραθέτω ότι δεν είχα προβλέψει τι θα συμβεί. Μάλιστα. Τώρα αν δεν προβλέπουμε τι θα συμβεί, πώς παίρνουμε αποφάσεις, λέω εγώ. Ναι, σωστό. Πρέπει ο Υπουργός αυτό να το σταματήσει. Να βγει τροποποίηση, δεν μπορεί να προχωρήσει. Το κάναν στα Χανιά μετά τη μεγάλη. Στα Χανιά τι έγινε τελικά, την πήρε πίσω? Στα Χανιά, ναι. Στα Χανιά δεν προχώρησε η μετατροπή του δεύτερου λυκείου Χανίων σε πειραματικό. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με εμάς. Ξεσηκώθηκαν όλα τα Χανιά.
και τροποποίησαν την Υπουργική. Η Υπουργική απόφαση βγήκε λέγοντας ότι ιδρύεται γενικά πειραματικό λύκειο, χωρίς να ορίζει όμως ότι θα είναι το δεύτερο λύκειο Χανίων, αν κατάλαβα καλά. Αυτό μπορούν να κάνουν και στη δική μας περίπτωση. Εντάξει, αν θέλουν, ας βάλουν στα χαρτιά ότι δεν ξέρω τι θα πούνε, αλλά το πρώτο γυμνάσιο Πειραιά, αλλά και άλλα σχολεία του κέντρου του Πειραιά. Το ίδιο πρόβλημα θα υπήρχε, ας πούμε, με την Τζαβέλα, αν επέλεγαν Τζαβέλα. Ναι. Ή σχολείο της Αγίας Σοφιάς. Σε οποιοδήποτε συγκρότημα σχολικό. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ήδη ο Πειραιάς είναι γνωστό ότι έχει πρόβλημα. Κτηριακό, χωροταξικό, επάρκεια σχολείων. Γενικών ή ειδικών σχολείων. Είναι γνωστό αυτό. Εμείς έχουμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Μοράλη, μας λέει δεν μπορεί να βρει κόπεδα. Και σε αυτό την κατάσταση πάνε και παίρνουν ένα σχολείο που λειτουργεί και το καταργούν σαν σχολείο της γειτονιάς για να ικανοποιήσουν. Δεν είναι έτσι. Που με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. Βεβαίως. Ναι. Κύριε Πατήδη, να σας ευχαριστήσουμε που είχατε κάποιες ενδιαφέρουσες να πούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.